Καλημέρα. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού. Σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε ένα πολύ καυτό θέμα, το οποίο με ρωτάνε σχεδόν καθημερινά και θα σας πω την επιστημονική απάντηση. Το ερώτημα είναι αν μπορεί κάποιος να χάσει λίπος τοπικά. Αυτό αφορά κυρίως τις γυναίκες και τις γυναίκες κυρίως στην περιοχή των γοφών, των γλουτών και τα λοιπά, των γοφών κυρίως, ενώ τους άντρες κυρίως στο θέμα της κοιλιάς. Συχνά απασχολεί και τις γυναίκες στο θέμα της κοιλιάς, ειδικά κοντά στην κλιμακτήριο και μετά, όπου επίσης οι γυναίκες αρχίζουν και εμφανίζουν κεντρικοποίηση της αχυπαρχισαρκίας, δηλαδή εμφανίζουν συσσώρευση του λίπους στην κοιλιά. Άρα λοιπόν με ρωτάει κάποιος, είτε έχει πρόβλημα βάρους γενικά, είτε απλά θέλει να χάσει λίπος από ένα συγκεκριμένο σημείο, κατά πόσο αυτό με τη διατροφή είναι εφικτό. Η επιστημονική απάντηση είναι ότι μάλλον όχι. Παρόλα αυτά, το αντίθετο γίνεται. Δηλαδή, υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι μπορείς να συσσωρεύσεις λίπος στην κοιλιά με τη λάθος διατροφή. Ας πούμε λοιπόν πρώτα για αυτές τις μελέτες. Είναι λοιπόν μια σειρά από μελέτες που γίνονται τόσο σε άντρες όσο σε και γυναίκες που ακολουθούν την ίδια διατροφή, δηλαδή ας πούμε 30% λιπαρά, 50% υδατάνθρακες, 20% πρωτεΐνες, δηλαδή το ποσοστό των λιπαρών, των υδατάνθρακων και των πρωτεϊνών είναι ακριβώς ίδια στη διατροφή. Η μία ομάδα όμως έχει μεγάλο ποσοστό σε τρανς λιπαρά όξεα, η άλλη ομάδα έχει μεγάλο ποσοστό σε ακόρεστα. Τα φυτικά έλαια, ας πούμε, με μια λέξη, αν και αυτός ο όρος είναι ομιχλώδης, ας πούμε φυτικά έλαια μη επεξεργασμένα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι κάνοντας λιπομέτρηση 1 ή 2 μήνες μετά ακολουθώντας αυτή τη διατροφή, η ομάδα που τρώει τρανς λιπαρά οξέα έχει αυξημένη συσσώρευση λίπους στην κοιλιά. Εντάξει, αυτό είναι εντυπωσιακό. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε επιστημονικά να ισχυριστούμε ότι μπορεί κάποιος με κατάλληλη διατροφή να χάσει λίπος από την κοιλιά. Ξέρουμε όμως σίγουρα ότι λάθος διατροφή οδηγεί σε συσσώρευση λίπους στην κοιλιά. Εντάξει, άρα λοιπόν πιθανόν να συμβαίνει και το αντίστροφο, δηλαδή μια υγιεινή διατροφή που δεν έχει τρανς χωρισμένα λιπαρά να οδηγεί σε απώλεια λίπους από συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή να χάσει πιο πολύ κάποιος λίπος από την κοιλιά. Φυσικά τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα στις γυναίκες, στους γοφούς, εκεί υπάρχουν και ορμονικά κομμάτια και εκεί η διατροφή μπορεί να επηρεάσει τη συσσώρευση λίπους. Εκεί ίσως είναι λίγο πιο πολύπλοκο, ίσως θα βοηθούσαν περισσότερες φυτικές ίνες που βοηθάνε την αποβολή των ορμονών από το σώμα. Αλλά είναι λίγο πιο πολύπλοκο, δεν μπορούμε να το πιάσουμε έτσι απλά. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή τώρα είναι τι είναι τα τρανς λιπαρά, γιατί όλος ο κόσμος τα λέει, όλος ο κόσμος τα ακούει και τα αναπαράγει χωρίς ουσιαστικά να ξέρει τι ακριβώς είναι. Με μια λέξη, τρανς λιπαρά έχουν οι φυτικές τροφές οι οποίες έχουν υποστεί επεξεργασία. Οι ζωικές τροφές με φυτικά λάδια σε ενίσχυση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ένα λουκάνικο fairy pin του σούπερ μάρκετ, να το πάμε αλλιώς, ένα λουκάνικο χωριάτικο που το έχει φτιάξει ο χασάπης του χωριού και τον ξέρουν και μας ξέρει και είναι αυτό που δίνει στα παιδιά του, δεν θα βάλει σογέλαιο μέσα στο λουκάνικο. Το κατά πόσο είναι υγιεινό έχει μια άλλη ιστορία, αλλά σίγουρα δεν θα βάλει φινικέλαιο, δεν θα βάλει σογέλαιο, δεν θα βάλει ηλιέλαιο. Η μεγάλη εταιρεία, η μεγάλη βιομηχανία που θέλει να πετύχει το φτηνότερο δυνατό λουκάνικο με την καλύτερη συγκριτικά γεύση θα βάλει σπορέλαιο, γιατί το σπορέλαιο είναι πολύ φτηνό. Είναι ένας πολύ φτηνός τρόπος να κάνεις το λουκάνικο λίγο πιο νόστιμο με μηδαμινά χρήματα. Άρα η βιομηχανία θα το κάνει. Και αυτό λοιπόν το φυτικό έλαιο όταν υπόκειται σε επεξεργασία, είτε αυτό είναι ψύχρανση, είτε αυτό είναι θέρμανση, είτε αυτό είναι τηγάνισμα, είτε αυτό είναι ψήξη, απόψυξη και μήλο να περάσει, άλεση να περάσει από μήλο δηλαδή, σιγά σιγά γίνεται τρανς λιπαρό. Αυτό δεν γίνεται φυσικά αλφα-βήτα, δηλαδή φυτικό ακόρεστο σε λιπαρό, είναι μια διαδικασία που γίνεται σιγά σιγά με κάθε βήμα. Εντάξει, άρα όσο πιο επεξεργασμένο είναι πιο προϊόν, όσο περισσότερα φυτικά έλαια περιέχει, τόσο περισσότερα τρανς λιπαρά περιέχει το τελικό προϊόν. Πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε? Πολύ εύκολα, τρώγοντας μόνο ό,τι πουλάει ο Μανάβης. Ή πολύ δύσκολα.
Εντάξει, ό,τι μαγειρεύουμε σπίτι μας δηλαδή, αυτό είναι η καλύτερη λύση. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.